Πέρσι εσυμπληρωθήκαν 50 χρόνια από την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ. Σε αυτόν τον αγώνα η οικογένεια μας είχε σημαντική προσφορά. Σχεδόν όλα τα μέλη της οικογένειας είχαν ανάμειξη. Επειδή όλα τα αδέρφια έχουν πεθάνει και αρκετά πράγματα και γεγονότα που είχαν γίνει τότε είναι άγνωστα στα παιδιά και στα αγκόνια σας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να στρέψετε την προσοχή σας πίσω, τη μνήμη σας πίσω στο παρελθόν. Να θυμηθείτε. Να θυμηθείτε πώς ζήσατε εσείς, σαν σύζυγοι των αγωνιστών, αυτά τα γεγονότα. Στις 5 Μαρτίου του 1954, έτσι να σας θυμίσω μερικά πράγματα, έφτασαν στην ακτή της Βρέξης τα πρώτα όπλα για την ΕΟΚΑ. Είναι γνωστό ότι τα όπλα αυτά φυλάχθηκαν αρχικά μέσα στο σπιτάκι της μηχανής του θείου του Γιώργου. Γιώργου Λεωνίδα. Γιώργου Λεωνίδα, που βρισκόταν μέσα στον ποταμό της Βρέξης και αργότερα μεταφέρθησαν στο περβόλι του θείου μας του Νικόλα του Κούκουρου. Εφυλάχθησαν. Ένα μεγάλο σπίτι. Ναι. Εφυλάχθησαν εκεί. Τι θυμάστε εσείς για τα γεγονότα τούτα? Τον έφεραν μέσα. Έφεραν μέσα στην σειρά να ξέρω. Θυμηθείτε και πέτε μας έτσι μερικά πράγματα να δούμε. Πότε εσείς... Και να μιλήσει πρώτα. Εγώ δεν θυμώ, ναι. Ο άντρας με έμπαινε σπίτι. Ερώτον τον, πού πάεις, εμέλαδε. Ξαναρώ τον τον, παίζεις χαρτιά, όχι. Έτσι που υποψιάστηκα, αλλά το έχεις φιλενάρα. Επέμενες εσύ, να μάθεις πού εχάνουν τις νύχτες. Όχι, χαλαρώθησα τα ούλα. Μετά τα αγώνα, ήρθε το καΐκι μες στη Βρέξη. Έφεραν τα όπλα και που τα βάλασαι. Πένα βάλασαι μέσα στο σπήλιο. Που το σπήλιο, μερικά πιάσαν φέραν τα μέσα στη μηχανή. Στο σπιτούι. Μες στο σπιτούι της μηχανής, ήταν του Γιώργου Λεωνίδα. Που κι άμεσα ότι και προδόχη της είναι η Βρέξη, έφεραν μερικά σπίτι. Ευκάρες λάκους μες στην καπκάτα και χάμε, ευκάρες σπίλους και βάλε τα μες τα στροχούς, μες τα νάιλα και τύριξε τα και βάλε μες τους σπίλους που πάνε πάλι χώμα. Και έβαλε λασάνια από μυρωρκές. Μιλάς όταν λες ότι όταν προωθήκαν, όταν τους συλλάβανε στο καΐκι και μετά. Είναι έτσι. Μετά. 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 Μετά που συνελάβαν το πιάριο. Μετά, άμα και φέραν και ξεχάσανε από το πλοιάριο, μάλιστα. Έφεραν τα πάνω. Ναι. Μάλιστα. Έλα, θύμα. Εσύ, είστε άρεκλο, να μπορείς θυμάσαι. Τώρα, και άστε, δε γιώσεις. Για ναι, δε. Ήρθαν ο Ρίβα μια φορά, αδίπον τα όπλα. Επήρε με το μακαρίνο με πάκοστα. Επήρε με τον τσικάτο, ήταν ο μακάρι σε μένα τσικάτο. Έλα λέει του δίχταμε να δούμε τα όπλα. Έλα λέει του αν τα ύβρις. Έγιζε την καυκάλα ο Ρίβας. Κάθε ένα μπαστούν, εφάκα, εφάκα, δείτε να τα ύβρι. Έλα λέει του δεν τα βρίσκω, παιδί μου λέει του. Επίσης πάτησε μπας ένα λασάνι μπας πομπλορκές που ήταν βλαστημένα. Λαλή του αμακαρδί σε μένα, λαλή του εδώ που πατή, λαλή του αρχηγέ μου, λαλή του είναι όπλα. Πετάχτη νύσια πάνω ο Ρίβας. Λαλή του παιδί μου, λαλή του. Τι είναι αυτά, λαλή του. Λασάνι, λαλή του. Ναι, που τσάχαμε, ρε. Κλέβουλε, περίμενε, ξανά τώρα. Διάνομαι, δεν έπρεπε να το πω, ρε Κλέβουλε. Ότι έφερε τα σπίτι, έφερε μερικά σπίτι, και τετάρτης άκουσα, εσύ να απάντα, πρέπει να παραδοθούν αλλού. Είχαμε στο μπαράκ, είχαμε τα χάμε, είχαμε μια με το κανάβι, και είχαμε έτσι.
Ci sta sini, ma ci sta da paradosso sì, e c'è una di gara anche una casa di Nicola. Ci mette si risa, c'è la di valla bucato copri, ma si messa in da opla, vanno copri. C'è la resta brexi, c'è la resta corafi. Poi c'è la merca di uno dei miei trachis, questo andinidis, tra le lasse. C'è per le ipografies. Ma te mi da fare una rimasta giocata, c'è la cosa, ma c'è la vita, c'è la ipografia. La pari opla. La lingua magari adesso andando la lingua. Cosa per se la lingua sembra archivo? La bella di voce, questa è la gene eccezionale. E poi in strada, la lingua, ed in ipografia la lingua. Cioè, tu si è andata alla catechia. Tu non andassi la lingua. Cioè, perché non c'è figlia. E piace un angusto, in archi. Ma come in archi, ogni sera è un dire questo tema, una ferma da opera, a quel cripsu da opera, quindi il proto che hai fatto la ricupera di Brexit. Ne. E si cose che piace un angusto, e cerchi che ne so, poi ora è stato, cerchi che è un buon paese, e una pausa per una deforma, io cos'è una spiga, non la dico. E si è pieni, stene, iste, buefe, mi ora, sta, iste, mi ora, tre spigli. E da cui vedete questo spiglio? Come? E andando a Lissa, per mamma, c'è popse, si coglie di nati, ogni tanto io, ne piace il paletto, poi c'è pigli. E che da di nati, ogni tanto, io non c'è messa lo spiglio, se non c'è il tipo, di tanto anni meno, lo spiglio. Di tanto anni meno. E si fa se io, e si fa se dica il catastasi. E quando mi sto spiegando di rifiutare la fuori in borsa, e da fatta non si... Ne, e fefche. E fefche, 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 e mi hanno detto l'altro, ho preso un altro piso. Cibo, vai, un altro piso. Alerti, lei, un bel piso. Τώρα γελώ. Αλλά τι σπέζουσε. Ήρθε μια ημέρα, δηλαδή μου να μου φάξει πιο πουλιά. Ήταν μου τα κάνει πιο πουλιά. Ένιξε σούπερ μάρκετ να πάει να πάψει και να μην πάρει κανένα σύλληση. Σαν τώρα που ανοίξει τα δύο και ξέρω. Στην οικογένεια μου φάξει πιο πουλιά. Ήταν μου τα κάνει πιο πουλιά. Να τα πάρω και κάνω με ζευκάρι έναν έσας κανηθέρετε δυο. Είπα του και λίγο, είπα την αρχή. Ναι, αλλά λίγο να είμαι αφορμό Γιώργος, να είμαι αφορμό Κώστας, να είμαι ο Τσίρις, μου είμαστε πολλοί και θέλω να μου φάξεις δυο. Έστω το τρίο δυο πουλιά πήγε, που τα πήραν εγώ δεν ξέρω, είπε μου ότι έπρεπε να κάνουν, ξέρεις, σε κάνουν με τα βούτια, αλλά άλλο τρώνε, να ανοίξουν τα κουράκια, να τα σπίρουν ύστερα. Πήγαινε, τέλειωσε. Δεν με έφτιαν τις νύχτες, σε χάνε, δούνε, κάνε νύποπτες κινήσεις, σε μαλώναμε, που επίενε δεν ήξερα. Όταν συλλάβαν το Καΐτσι, το Άγιος Γεώργιος. Την πρώτη φορά. Την τρίτη φορά που συνελήφθηκε το Καΐτσι. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο ήταν το Σιρήνα που φέραν τα όπλα στη Βρέξη. Το ίδιο το Καΐτσι, το Σιρήνα, ήρθε και στην Αλήτσιν και φέραν τον αρχηγό του αγώνα του Γιώργιο Γρήβα και ήρθε μετά το Άγιος Γεώργιο το Γενάρη του 1955 το οποίο συλλάβασε και συλλάβαν τότε τους γνωστούς, τον Κώστα Λεωνίδα, τον Πενταράες, τον Μαύρο Νικόλα, τον Κυριάκο. Ναι, ναι, τώρα να σου πω και εγώ. Τέλος πάντων, τούτοι... Εμάς δεν ήταν μέσα. Δεν ήταν μέσα, ήταν μέσα στην... Διότι την νύχτα νήμα πιάσαμε πόνη, ήταν να ήμουν ετοιμόγενη να γεννήσω και δεν τον άφηνα να πάρει. Ύστερα μου καλά λέει ο Μακαρί εμένα, εσηκώνεται το πρωί, μα τώρα δεν τα είπαμε που αρχίζεις, λέω μου λέει. Ναι, τα όπλα ύστερα, τα όπλα που κάτω στη Βρέξη, είναι πιάσαν τα, ήταν να βρέξει. Ήταν σε πια, μητσί τον Οκτώβρη που πρέπει τα όπλα να πάσει σε σπίτι. Εφίασε μου τη Βρέξη,
Και είσαι ένα γαμούρι με ο δικός σου παπάς, ο παπάς μου ζητά, ναι, να μπορεί να το θυμάσαι. Να σπροκάρω. Ναι, και εμείς μια μεγάλα έτσι δυνάμενη παλικάρι και φορτώναν τα τη νύχτα, νύχτα που και κάτω στη βρέξη να τα φέρουν στο σπίτι του κούκουρ. Μάλιστα. Σαν έρχονται και φορτώναν, πάμε του, ήταν ο Καραδίμας, ο Λαγιανός, ήταν οι Καλαμαράς που ήταν πόκτο τσίχτα για να κανονίσουν τα όπλα να πάνε στον τόπο του. Και πέραν το μέσα στο σπίτι του κούκουρ, αυτή είναι η λαμπούα τη νύχτα και δουλεύκασαν μέσα στο σπίτι μου κάτω από το μούταλο και κανένας επειδή δεν είχε προδοσία, κανένας δεν ήξερε τίποτε. Κοίτα δηλαδή. Δεν ήξερε κανένας, οι Τούρκοι που πάνω στο πάνω από το μούταλο, δεν ήξερε κανένας, δεν είχε προδοσία. Ναι. Σαν έρχοντο, και έπρεπε έναν ανηφορούι, ο γάμος του Τζιρούλ, του παπάκος ήταν από του Τζιρούλ σου, εσκουντούφλησε και έπεσε. Πριν να κοντέψουν το σπίτι, μέσα στο χωράφι, εσκουντούφλησε και έπεσε και γέμασε το χωράφι γκάσες. Έγινε η σιρίδα και έπεσε. Γκάσες τις χειροβομβίδες. Η σιρίδα ήταν γεμάτη χειροβομβίδες. Ήταν ο Μακαρίτης ο δικός μου, δεν ξέρω θα ήταν ο Γιώργος, και ξένοι καλαμαράς, ούτε που λαλούμε ο Καραδίμας. Ο Καραδίμας είναι ύστερα από αυτά. Τούτοι Τούτοι που κανονίζαν τα όπλα, τούτοι να πάρει λεμπεσό, τούτοι να πάρει σκάνα, τούτοι να καταρρώσει, τούτοι, δεν ξέρω τα ονόματα. Εντάξει, μπορεί να το επαναφέρεις. Μα νομίζω ο Λοϊζίτης θα ήταν αρέλει. Ο Λοϊζίτης μπορεί να ήταν. Αλλά ήταν μαζί με το Γρήβα, ήταν ο... Πώς το λέγαμε, ο... Άμα έπεσε και γέμος το χωράφι είναι η κάρση, έτσι άνοιξε μια κάρση. Και γέμος το χωράφι, άνοιξε η κάρση, γέμος το χωράφι. Και με τα ύστερα, ο με τα ύστερα εμένα. Δηλαδή τους ξαφνικά τους είπαν οι ξένοι, φύγετε, δηλαδή ρούλοι που ήταν, γλύωρα φύγετε, γιατί φάνημα πολλά τυχαίνει. Αν έπαιρνε έναν καψούλι, ήταν να γίνουμε στάχτη, δηλαδή. Όλοι να γίνουμε στάχτη. Επομακρύθησαν όλοι, και έπιασε ο Καλαμαράς που ήξερε ο ειδικός, μια και έπαιρνε μέσα στη γκάζα. Μάλιστα. Και πήραν τέσσερις στο... Και διανέμαντες μετά. Ναι, πήραν τέσσερις στο σπίτι, ήταν μάμα του μακρινάρι σπίτι μεγάλο. Δεν ξέρω, μέσα το σπίτι και βάλαν και έξω. Εχόρναντες. Ναι, και μέσα στο σπίτι, ναι. Και έξω και μέσα, άμα γέμουν το σπίτι, βάλαν και έξω. Ναι, ανάφερες μου, παλιά που μιλούσαμε, ανάφερες μου, για ένα γεγονός τότε που μοιράζει όπλα που βάλαν μέσα στις σακούλες και τα λοιπά. Ναι, ναι. Κάτι μου ανάφερες ότι κατά λάθος δόθηκε... Ήταν τον κύρι σου. Όχι, κατά λάθος είχε δοθεί μια σακούλα σε έναν Τούρκο. Ναι. Να σου πω και εκείνο. Να σου πω και εκείνο είναι τελευταία. Ναι. Ξέρεις, το σπίτι μου του αντικρύπου πάνω από το σπίτι της Τασούς, της κερικός του Νικόλα Καζίνα. Μια ημέρα Χριστούγεννα, που σφάζαμε του Σύρου και είμαστε έξω στην αυλή, ήταν ο Τζίρις σου με μια σακουλούα. Τώρα που τον ακούετε, που τον ακούνε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια σακουλούα με στον νόμο, είναι ο κόσμος Χριστούγεννα. Χριστούγεννα, ενώ ο κόσμος έκανε. Σφάζε του Σύρου στον κόσμο και είδα τον Μακαρίτη τον Τζίρις σου. Και φόρτωσε το κουτό ένα σπίτι του Νικό, το σπίτι του Νικό, τα φύρα και είχε ένα ταξί και πήγε βάλει το μέσα. Αν και δεν μου λένε ο Μακαρίτης τίποτε, αλλά ο υποψιάζομαι. Είπα το ύστερα στον άντρα ο Μακαρίτη και λέει μου, έβαλα σε ένα παρατηρά. Θύμωσες. Ναι, έβαλα σε ένα παρατηρά, λέει μου, όχι σε βάζεις. Εγώ υποψιάζομαι τα, είδα ότι μου έχω που πάνω από το σπίτι μου έξω στην Αφήνα, εγώ μου την κουμπραντιστά στον κάτω. Είδα την πόνα από το ένα σπίτι με ένα δίσκο φορτωμένο, τσάγια, να μου είχε γάλα τα μέσα και πήγαινε στο άλλο σπίτι που είχε τους ξένους και κανονίζα που τα φέρνα. Ναι, ναι, ναι. Που τα φέρνα. Ήταν τότε, πρέπει να ήταν Νοέμβριος του 1954, τότε που ήταν ο Γρήβας στην Κύπρο και ήταν φαίνεται ότι οι ρεσέρβιδε τους που έλεγαν στο... Όχι, είχε ξένο. Ο Γρήβας μάνα έμεινε στο... Το Γρήβας, τώρα να σου... Ο Γρήβας, άμα και γίνει και μια ανεξαρτησία, εγώ με την κουμέρα τη Στασούν μιλούσαμε και γαλούσαμε. Θυμάσκουν τα γεγονότα. Ελάτε μου τα και τα δικά, δείξε εγώ τα δικά. Μάλιστα. Ναι. Ελάτε μου κουμέρα έστειλε τσιν τα δάχτυλα, αλλά λέει μου άμα και έφερε τα κουμπάρ, και ήξερα λίγο ψα τα πάρει στο σπίτι της κουμπάρας της Στασούν, που ήταν ξένοι. Άμα και έφερε τσιν τα δικίσματα ο κουμπάρ του λαλί μου, είπαν του οι ξένοι που είσαι μέσα στο σπίτι, κανονίζαν τα όπλα που να πάει στον τόπο του. Γιατί τα φέρε τούτα, ξέρει το τσι γενέκα σου. Να του ξέρει.
E già invece prodossi parlare tu, non mi dico che io ne caso. Io non c'è bene, non mi dico che io ne caso sfaso. Io ti sono io la verità, in quella stessa. Bene, non mi dico di sfaso. Non mi dico un tipo di sfaso. Alla torre tutto non è il e a mai te non grivas, giochi se tu si stessi mea, vanno stessi mea, non mi dico che mi stava magari o magari te. Chi è un po' di chi sei già lì? Io con Baro sono io, posso andare su. Ma mi schiere la ritu, imaste pente adefchia. Ah, ma imaste ecogeniarches. Pente adefchia, eventuale, una pubertà tris. Ite basto pente adefchia. Ah, ma paio enas. Ina pon ti, ina mona. Ah, la ritu grimas, τόσο το καλύτερο. Ah, ma piesio enas, με τόση λύσα θα μου λέει πολεμά ο άλλο στην πέντε. Μάλιστα. Περισσότερο να πει, μα θα πει. Ήστερα, λέει, ήστερα, πάτε να ναι. Θα βγείτε στα βουνά και να πιάτε τα όπλα και να βγείτε στα βουνά. Πού έχει όπλα, πού έχει βουνά, έλα λένε. Βάλω στα τέρα να βγούμε στα βουνά, εμείς και να πολεμήσουμε και να κάνουμε. Επανάλληλα έκαμε τους οδηγίες, πώς να... Εκπαίδευαν τους. Να κάνουν το μαχαίρι, το ταράτσι τελείο, να πάρει λίγο αέρα και ξέρω. Ναι. Όμως μετά ο Γρήβας έφυγε. Ο Ματζέφτησε τους και έφυγε. Και είδε μου, διαβάσα το έγγραφο του Γρήβα που μου έλεγε ο Μακαρίτης, έγραφε ότι οι Τούρκοι, θα το πούμε και τούτο, οι Τούρκοι είναι αδερφοί μας, έγραφε το έγγραφο του Γρήβα. Οι Τούρκοι είναι αδερφοί μας. Δεν έχουμε διαφορά. Με τους Τούρκους δεν είναι τίποτε. Με τους αριστερούς δεν θέλουμε την βοήθειά τους. Οι αριστεροί να βλέπουν και να μην προδώνουν. Τη βοήθεια του δεν τη θέλουμε, αλλά και στον προδότη να του φεκίζει. Yes. Ο προδότης να του φεκίζει. Mm. Ήταν το έγγραφο του Γρήβα. Και ο Γρήβα που είχε μέσα εκεί έγινε άφαντο. Δεν ήξερε κανένα που ήταν ο Γρήβα. Mm. Άμα του όρκησε του και εδώ και του οδηγίε έφυγε. Ήξερε μόνο ο αρχηγό τη ΠΑΦ. Mm. Ο αρχηγό τη ΠΑΦ ήταν ο Ευστάθιο, ο Ευστάθιο, ο γαρτό του κουμπάρου τη Αγία. Ο Ευστάθιο τη Γιωργούλα ο άντρα. Mm. Εν μου είπες για εκείνον το γεγονός που έβαλαν τα όπλα μέσα στις σακούλες και κατά λάθος εδώ... Α, εκείνον το τελευταίο, ναι. Ναι. Τώρα να σου πω και κανέναν άλλον ακόμα. Ναι. Ο Μακαρίτης, εμένα, που είχαμε στο σπίτι το δικό μας, που ήταν πάλι το κούκκο, που ξεκαρφώναν τις σκάσεις, εκείνον έτσι μεγάλα, σανίθια μεγάλα, τα καλά σανίκια φέρνουν από τα σπίτι. Εμούζονε τα γράμματα. Εμούζονε τα γράμματα και φέρνουν μου σανίκια. Χρειάζομαι μου να βάλω σανίκια που κάτω από την καρκόλα και έχω τα όσοι σήμερα που κάτω από την καρκόλα τα σανίκια. Μου τα σκάσεις τον όπλο. Τα σκάσεις τον όπλο. Τον όπλο. Ναι, έχω τα ό,τι όλα θέλετε να έχετε τα ραγίδε. Μάλιστα. Τότε που ήταν το καΐτσι, από ό,τι έχουν πει ο Κυριάκος ο Μαυρονικόλας και ο Μιχαλάκης ο Παπάντονης, τους έστειλε ο Μακαρίτης στο Κούκουρου, λέει, να φέρουν τα τρόφιμα. Ναι. Διότι ήταν να τροφοδοτήσουν το καΐτσι με τρόφιμα. Και μάλιστα... Για τούτον το σκοπάνε σαν το μαχαζί, για να τροφοδοτούν το καΐτσι. Ναι. Για να μην πάρει τον ένα στον άλλο. Πότε το άνοιξαν το μαγαζί μετά ή πριν. Πριν. Όχι. Ποιο το πινακί μου, δεν έκανε μαγαζί. Το μαγαζί. Γιατί κι άσυλο. Ο... Στις αρχές, ο Μαγαζί και ψεν, αρχές πήγαν να... Πριν να φέρουν τα πρώτα όπλα, όχι μετά. Πριν. Πρέπει να είχαν πριν τα πρώτα όπλα, διότι να κάνω μια παρέμβαση εδώ. Ατιμάσαι και μετά, πότε είχε το μαγαζί, ήταν άλλο τσικάτο, Ήταν Κώστας τότε. Κώστα. Ναι, τον Κώστα. Τότε... Ήταν και τρεις, ήταν αγαπημένα αδερφιά, ήταν και τρεις η φωνή. Ναι. Τότε που ήρθε το πρώτο το καΐτσι,
και εξεφορτώθηκε στην πρέξη. Ο Μακαρίτης, ο Κώστας Λεωνίδα τότε, τελειώσαν τις πρωινές ώρες το ξεφόρτωμα του Καϊτσού και γράφει ότι επήγαινε το πρωί, πρωί στο μαγαζί, λέει, που είχε με τον Νικόλα τον αρφόν του και ήβρε, λέει, τον Νικόλα Τζαμέ και τον Γιώργο και τους ερώτησε αν είχαν πάει κάτω στο περβόλι να ποτίσουν. Στο περβόλι, πού? Στη βρέξη. Στη βρέξη, κάτω στη μηχανή. Τη μηχανή που είχε ο θείος Λόρκος. Και είπαν του όχι, γιατί ρώτας. Και τους είπαν το εξής. Δηλαδή τώρα που να πάτε, να πάτε μόνοι σας. Και ό,τι δείτε, να το έχετε γραμμένο, ούτε γενέτσιος να πάρετε μαζί σας, ούτε κουπελούρκια, να πάνε να ξεκινήσετε να ποτίσετε και να το έχετε γραμμένο, διότι αν διαρρεύσει τίποτε, έχει του φεκισμό. Τελευταία μας τα είπαν όλα και ξέραμε. Τότε που τους εσυλλάβα και πήραν τα τρόφιμα από του Κούκουρου και κάτω, μέσα στα τρόφιμα που ήβραν οι Εγγλέζοι στο καΐτσι του Άγιος Γεωργίος, ήβραν και λουκάνικα. Και άμα τους εσυλλάβα, δεν ψάχναν οι Εγγλέζοι στη χλώραγα να βρουν πού υπήρχαν λουκάνικα κρεμάμενα, διότι τα λουκάνικα τούτα είχαν κλωστή κόκκινη λιμένα και προσπαθούσαν να δουν τι άλλοι συνδέονται. Τι έχετε υπόψη σας εσείς για το θέμα με τα λουκάνικα? Εγώ ξέρω ότι το λουκάνικο με πήραν το Μακαρίτης ο άντρας. Ήταν Χριστούγεννα, είχαμε ένα σύστημα και ανοίγαμε τα λουκάνικα και αφήκαμε ορισμένα. Μάλιστα. Έμειναν 5-6 και χάθηκε ένα λουκάνικο, που τα λουκάνικα. Είπα του και εγώ, ήταν που γίνει και το λουκάνικο και κάτι, αλλά μου κάπου το πήρα. Μου είπε, πήρα το στον τάδε. Μου είπε. Ύστερα όμως άκουσα ότι ύστερα. Μάλιστα. Ναι, μα κάτι ήταν, δεν μου με ρώτησες τώρα. Ερώτησες και αν έχεις υπόψη. Είχα τις φιλίες πολλά με τον Μακαρίτη και εγώ ήμουν έτσι. Για ποιον μιλάτε, για τον Σοκράτη του Λοεζίδη? Σοκράτη Λοεζίδη. Για τον Σοκράτη Λοεζίδη, τι έχετε ακούσει που το Μακαρίτη το θείο τον Νικόλα? Ο Σοκράτη Λοεζίδης ήταν φίλοι και πολλά με το γνωρίζουν τον Μακαρίτη και ήταν η γυναίκα μου έγκυος. Έναν τότε, άμα γεννήσει η γυναίκα σου, αν κάνει γιο, να τον ευκάλουμε ελευθερία. Αν κάνει κόρη, να τον ευκάλουμε ελευθερία, για να τον ελευθερώσουμε την Κύπρο. Μάλιστα. Και μετά ο Ροϊζίδης ήταν, ο Μακαρίτης έλεγε μόνο να φέρω έναν άνθρωπο σπίτι να μου βαφτίσει το μωρό. Μάλιστα. Σε πελό, να φέρεις να πρωτοβούμε, να φέρεις άνθρωπο, ξέρω, σπίτι, μα. Ένα γέρος, να χωρίσει μια βράδα. Ένας γέρος να βαφτίσει, ποιος να τον εγνωρίσει, αν είναι ο ξένος. Ναι, και είχαν τις φιλίες. Ήταν και μία όψωμα ο Λοϊζίδης. Είχαμε και την καούρα που είχαμε, έπρεπε να την κάθε νύχτα να τον ο Λοϊζίδης Ελπιόρ ήταν Κυπρέο και προδόχη, και έπρεπε να φύγει. Ήταν και μία όψη. Και πρέπει να τον αριστείνουν, περιμέναν το καΐτσι του Άρτη και να στείλουν τον Λοεζίδη να πάει. Κάθε νύχτα ο Μακαρίτης έπιανε το γαούρα και καλύτερα έπανε το πάνω και πήγαινε από τον Μέλανο και έπαιρνε το, που ήταν να έρθει ο
κάτι το πλοιάρι, ναι, να το βάλω μέσα να πάρει. Μάλιστα. Είσαι την βαλίτσα του έτοιμη, λεσάστηκε. Είσαι και το λουκάνικο μέσα που του πήρε. Άμα σε πιάσε τον, ο Ιεγλές δεν ήξερα. Ήταν στην Κύπρο, ο Τζέφευκε, ή ήρθε και την ώρα με το καΐτσι. Άμα σε ρευνήσαν την βαλίτσα Κύπρα, το λουκάνικο μέσα, χρησιμοποίησαν ότι με το λουκάνικο ήταν στην Κύπρο. Ήταν στην Κύπρο. Σωστό. Κάθε φορά που ενικάζανε παρουσιάζαν το λουκάνικο. Ναι, και παρουσιάσαν το σαν μαρτυρία. Σαν μαρτυρία ότι ήταν στην Κύπρο. Ναι, και έψαχναν να βρουν και από πού προέρχεται το λουκάνικο, από ποια οικογένεια, από ποιο σπίτι. Είχαν κάνει έρευνα με την Τόρακα, επειδή ήταν μετά τα Χριστούγεννα που γίνανε σύλληψη του Γιάννη 25 του Γενάρη, να δούμε αν εντόπισαν ποια οικογένεια συνδέεται με το Σοκράτη του Βασίλειου. Και εγώ την νύχτα ήταν να ήμουν έτοιμη, φούστηκα ότι ήταν να γεννήσω και τον αφήσα να πάει το Γενάρη, πρώτη του Γενάρη, πότε ήταν που σε πιάσανε στο... Δεν τον άφησα να πάει και πιάστησα. Ναι. Απρώτα όμως, για να πήγαινε στο σπίτι και έβρισκε τους μεγάλους αστυνόμους, τσαουσάιες, έχουν τον έφκανε τους ιαγλική κυβέρνηση, να δώσουν γύρω να δούμε που έρχονται τα όπλα. Ο Μακαρίς έτσι πρωί πρωί που τους εφαιώρε, είπε του παπάτος του Κώστα, να πούμε του παπά σου, δηλαδή του προσέξε και θα σας ένα πιαστούμε, δηλαδή. Προσέξε, είπε το τσίδες του, ότι και ασυμβεί πρέπει να πιαστούμε. Πρέπει να παραλυφθούν τα όπλα. Πρέπει να παραδοχούν, να καταλάβουν, να δουν ότι τον μπορεί να μην το θέλετε. Nice. Πέρα και οι σπόμπες που βάλα είναι στο... Που βάλα τις σπόμπες... Αν έπιανα να κατέβουμε στο σπίτι του, είναι το χέρι για τα μαύρα, μάφια. Ποιο σπίτι του, είναι από το τότε. Το σπίτι του Ιόλιο. Το σπίτι του Βρέξη. Μιλάς για το σπίτι του, ήταν μέσα στον ποταμό της Βρέξης. Ήταν ανέχεια στο Ιόλιο Λιονίδα. Ναι. Δεν μάφινε. Όχι σε έγκλωτα το πού να κατέβεις, δεν μάφινε. Κατέβαινε εκείνος πάντα και ξεκινάνε οι μηχάνες και όλοι νερό πάνω και ποτίζει. Γιατί τα προβόλια ήταν από πάνω, πάνω ψηλά. Ναι, ναι. Ποια θα εκλούει εσύ τώρα. Δεν μπορεί να κόψει ένα τσεκό μάτι. Δεν μπορεί να κόψει ένα Αλλά αν θυμάστε τίποτα για αυτό μου είχαν πει, το μαύρο πρέπει να το πείτε. Η μόνη λέξη που ξέρω, είπε μου ο Μαγαρίτης εμένα, δηλαδή είπε μου ότι ξέρεις ότι ήταν ακόμη δραστήριο στο χαμπί. Όχι, δεν μπορώ να πω έτσι. Ήταν δραστήριο και λέει μου, γιατί δεν είπε τέτοιο του χαμπί, σας εσείς μόνο. Δηλαδή μου μαντουλιούσα μόνο πρέπει να πάει μετά να σκοτώ του χαμπί. Κανένα γεγονός που παίρνετε σε τορούσε τέτοιες είστε... Στις κεντρικές είστε... Ναι, τώρα να σου πω, γιατί έχω κουμάτα, ένα λεπτό, περίμενε ένα λεπτό να το δώσεις. Παρακατώ. Τι θα κλειτάμε να πεις εσύ. Επίσης φυλακή που πεις και κλειστρεμένη. Έκλεισα. Εμένα ο τσίδης μου. Πέρα και τούτο. Μάντα μπορεί να πω. Όχι αδερφιά σου, ας πούμε, δεν το εννοήσαμε. Δεν το είχαμε. Είναι από πως θα τίραζα με δύο τους πίσω μου. Πέρα, ο τσίδης. Είχα το τούτο και μισή χρόνο. Επάτησε και έσχισε το πόδι του με τη φτέλα του κανιού. Να μην έσχεσαι, διότι είσαι πληγωμένο, να μην έσχεσαι. Ποιος πήρε, ποιος πήρε, ποιος πήρε. Τα αδέρφια μου, ξέρω εγώ είπε που το και εμένα ο Μακαρίτης, ο άνθρωπος. Να μην έσχεσαι.
μείνουν αγιά. Όχι, έτσι όπως επέμεναν, επέμεναν και πήγαιναν κάθε νύχτα, δεν έμεινε μια νύχτα να μην πάει. Δηλαδή που παρακολουθούσαν που περιμέναν να έρθει το πλοίο, εννοείς ή... τούτο δεν το ξέρω, αν είναι που τα κονίζαν τα... Είναι... Τα μεταφέρετε. Τούτο συνέβη και ανέφεραν τον Νικόλας, ο Μαύρο Νικόλας, ο Κουλιό. Ότι μία νύχτα λέει που όταν μετακινούσαν τα όπλα της μηχανής του θείου του Ιόρκου, επάτησε έναν καλάμι, δηλαδή, έναν κανίν ο Μακαρίτης, γιατί εφορούσε μποίνες, λαστιχένες, και λέει, ενώ κρατούσαν τα σκάσια και παρπατούσαμε, να ακούω ένα φλαφ, το οποίο με ακολουθούσε συνέχεια, και πίσω μου, λέει, ήταν ο Κώστας Λεωνίδα τότε. Και άμα τελειώσαμε, λέει, έκατσε σε μία πέτρα και έβγαλε την μποίνα, η οποία ήταν γεμάτο γέμα. Και δεν είχε διανοηθεί ούτε καν, πέρασε από το μυαλό του τη σκέψη του να σταματήσει λόγω του τραυματισμού του, ας πούμε, τούτου. Ένα μου να παιδιά μου, η Ιόνια, θυμούμαι ότι ο Μακάρης ο άντρας μου έφκανε 7 γεματάς που είχα στο Μασκάρι. Επίσης τον αλέπχοντα γιατρό, το να το δέρεις, δηλαδή με το να με δέρει ο γιατρός, διότι δηλαδή με τσιχάρι, δηλαδή ξέρω τα μένα κουμπάρχα και να μου λόγεις, δεν μου λόγα. Ήρθαν έπιασε. Ήταν μες στο κρεβάτι, να πούμε και κάπου μου δάμε. Ήρθαν ο Μακάρης ο Παπαγκοστάς, ενώ ο Ιώκος που λένε του πέφτει. Επίσης μου μπορείς στο σπίτι, στο κρεβάτι, είναι βρεντό, να λέει του, να μπορεί, δηλαδή του, δύο μου ζηματάλι. Έλα, λέει, τι επέφτει, δηλαδή. Δεν είναι τίποτα, δηλαδή. Δηλαδή το κόψα θα έρθει, δηλαδή. Όχι, λαλί του, ενάρθουν. Λαλί του, έφτασε, ενάρθουν. Πήγαμε εδώ και 3 φορές, λαλί του... Α, πού ήταν να πάει, ήταν... Πού ήταν να πάσει, τη... νύχτα που τον Τη νύχτα που συλλάβαν το... Ναι, προδόχει το καΐτσι. Που συλλάβαν το καΐτσι. Ναι, τη νύχτα που... Δηλαδή δεν τον άφησε να πάει. Όχι. Ναι. Λαλί του, είμαι αρχηγό, λαλί του, οξάνι με, λαλί του είσαι. Διατάσσω να μην έρθεις, θα έρθεις. Εντάξει, λαλί του. Και αν πήγε. Έτσι γλίτωσε τη σύλληψη. Έτσι γλίτωσε. Δεν φάνε που ποτέ. Ούτε αγωνίστη, ούτε τίποτε. Αλλά θυμώ που κάνω και αναμένω και στο μαγκάς παπάς. Πού είναι ο Ιωάκος, λέει μου, λέω του πέφτει. Μάλιστα. Έφερε μερικά όπλες. Είχαμε τα μέσα του Ναυλή, είχα θεμονιές κανάβι. Δεν ξέρω να φτιάξαν το κανάβι. Έτσι αμυδράθηκε. Ναι, κουμουλιές κανάβι. Έφερε, έβαλε, είχα το σερονάριο στην παράκα, έβαλε μέσα στο άσερο. Έφερε τα χαμένα, έβαλε τα μέσα στις κουμουλιές. Την νύχτα, το πρωί ήρθαν οι Εγγλέζοι, που προδόχουν το καΐτσι, ήρθαν οι Εγγλέζοι και ερευνούσα εσύ. Επίσης, λαγί, λαγί, θωρώ τα κοράκια να πετούν που πάνω μου. Αχ, να είχα τα φτερά σαν, να πέταξα και γιο ψηλά να πήρα στο χωρκό μου. Θυμάτι μου κάνω με τα πέφκα της φυλακής. Είναι αλήθεια που λέω. Ξαψέματα. Εσάς έγραφε παιδιά μου, θέλω να ξεκολουθήσετε να... Να ξεκολουθήσετε τη δουλειά του πατέρα σας. Να πάτε την εκκλησία. Να διαβάζετε, να διαβάζετε... Πολλά, πολλά. Και ο 3 γράμματα που φέρνει ο Μακαρίς, διαβάζετε. Είστε διάστασες. Εμείς είμαστε τους και ο 3 χρόνια. Και τούτο είναι, είχα συνεταιρικά, περβόη. Είχαμε συνεταιρικά, χωράφια, φουμουσιά, μπαλάρου. Αμπουργές, ντομάτες, μαζί, ναι, κάτω στον δρόμο. Το σπίτι του Κούκουρου ήταν πιο πάνω. Είπα μου να πάει μέσα στο σπίτι, έχει μια σακούλα. Ναι, ναι, ναι. Είχε έναν όπλο μέσα και έχει και κάτι σφαίρες, ξέρω εγώ, είχε ένα μεγάλο, μια μαζίδα σφαίρες και ένα μπρέμ μεγάλο μέσα στη σακούλα. Να τα βάλεις όλα μέσα στη σακούλα και να μας τα φέρεις δακάτω. Στον δρόμο που ήταν έτοιμοι να πάνε κάτω στο κτήμα. Τούτο μετά που σας είπαν τι έγινε του. Τελευταία, ναι, που γιατί δεν ήξεραμε το, και εμείς δεν ήξεραμε το. Εγώ τότε καλώ η σακούλα με τις σφαίρες, με το όπλο, με το μπρέμ το μεγάλο μέσα. Επήραν το κάτω στον δρόμο, πιάνε το, επήραν το κάτω στο κτήμα, ήταν που το κάμα, ξέρω εγώ, ναι. Εδώσαν το, παραδώσαν το. Επιάσαν το όπλο και βάλαν το μέσα, ήταν να πάει αναρρήτα το. Ήταν προτιμένο για να πάει στην Αναρίτα. Έβαλα το μέσα σε μια σακούλα και με κουνουπίτσια.
Βάλα καιρό κουνουπίθηκια, πάρω κουνουπίθηκια, δίσαν τις αρκούντα, φορτώσανε του Τούρκου του χαμάλι να την πάρει. Ο Τούρκος ο χαμάλις που την εφορτώθη, επίε και πρόδωσε τους. Κι είναι τη σακούλα που μου φορτώσαν λάδι τους, ήταν γεμάτη σιερικά. Ερευνούν τη σακούλα, ήρουν τον πρέμβε, όπλο με πιάν, το επίε. Είναι σοκός. Δεν το πρέπει να 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 το πρ